Μόλις τρεις αθλητικοί χώροι της Ξάνθης έχουν αδειοδοτηθεί από την αρμόδια επιτροπή που έχει συσταθεί στην περιφέρεια. Πιο συγκεκριμένα το γήπεδο της Κόντας στα Πηγάδια, οι εγκαταστάσεις του τένις στην οδό Θεοδόρου Δούκα και το σκοπευτήριο του Δαφνώνα είναι οι μόνες αθλητικές εγκαταστάσεις της Ξάνθης που έχουν άδεια, ενώ προσπάθειες γίνονται για να αδειοδοτηθεί και το Φίλιππο Σαμυρίδης του Δήμου Ξάνθης. Μόλις τρεις είναι αθλητικοί χώροι στο νομό της Ξάνθης, οι οποίοι διαθέτουν τη σχετική αδειοδότηση, σύμφωνα με την αρμόδια επιτροπή που έχει συσταθεί από την περιφέρεια. Το γήπεδο της Κόντα Ξάνθης στα Πηγάδια, οι εγκαταστάσεις του τένις στην οδό Θεοδόρου Δούκα, το σκοπευτήριο του Δαφνώνα είναι οι μόνοι αθλητικοί χώροι που διαθέτουν σχετική αδειοδότηση, ενώ προσπάθειες γίνονται και για το Φίλιππο Σαμυρίδη στο Δήμο Ξάνθης. Όλοι οι υπόλοιποι χώροι δεν διαθέτουν τη σχετική αδειοδότηση και θα πρέπει να την εξασφαλίσουν μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου του 2015. Πρόκειται για όλους τους κλειστούς και ανοιχτούς αθλητικούς χώρους, οι οποίοι έχουν ελλείψεις λόγω πυρασφάλειας ή λόγω αυθαίρετων κατασκευών. Η νέα προθεσμία συμπίπτει με την προθεσμία που ορίζεται για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων που αποτελεί και προϋπόθεση για την έκδοση άδειας λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων. Στην κοινή υπουργική απόφαση επισημαίνεται επίσης ότι οι διοικήσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων για τις οποίες εκκρεμεί αδειοδότηση ή οι εφορείς στους οποίους ανήκουν υποχρεούνται να ενημερώσουν μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τις εκκρεμότητες που υπάρχουν ως προς την αδειοδότηση και να αποστέλουν στο τέλος κάθε μήνα και μέχρι τον Ιανουάριο του 2015 έκθεση πρόοδου για τις γεννόμενες εργασίες. Η παράταση δόθηκε καθώς οι αλλαγές στις διοικήσεις των Δήμων έχουν αλλάξει πρόσφατα και απαιτείται ένα διάστημα προσαρμογής μέχρι να εναρμονιστούν με τις προδιαγραφές που υπάρχουν. Πρόκειται για όλους τους κλειστούς και ανοιχτούς αθλητικούς χώρους του νόμου Ξάνθης που έχουν ελλείψεις κυρίως λόγω πυρόσβεσης ή αυθαίρων των κατασκευών.